Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, χαίρετε. Ήδη δύο εκπομπές διαπραγματευόμαστε την προκλητική δήλωση του μέλους της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Αριστίδη Χατζή, ο οποίος είναι καθηγητής φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε ισχυριστεί ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας, αναστέλλοντας το Σύνταγμα της Τριζίνας, κήρυξε ουσιαστικά δικτατορία στην Ελλάδα. Είδαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές ότι αυτός ο ισχυρισμός όχι μόνο δεν μπορεί να στηριχθεί ιστορικά, αλλά ότι εκθέτει τον κύριο Χατζή ως ανιστόρητο. Είδαμε ότι στηρίζεται σε παλιά προπαγάνδα του Γερμανού πράκτορα Φρυντερίκου Θίρσιου, ο οποίος, χαρακτηρίζοντας τον Καποδίστρια ως δικτάτορα, ήθελε να προλιάνει το έδαφος για την θετική υποδοχή του Όθωνα στην Ελλάδα. Είδαμε την προσφορά του Καποδίστρια στο Σύνταγμα της Ελβετίας, κατοχυρώνοντας την ουδετερότητα και ανεξαρτησία της. Είδαμε ότι η παρέτησή του από υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας δεν έχει καμία σχέση με την ανάληψη των καθηκόντων ως κυβερνήτης στην Ελλάδα. Είδαμε ότι ήρθε μετά από πολλές παρακλήσεις στην πατρίδα του για να σηκώσει το βάρος της ανασυγκρότησης της χώρας. Είδαμε ότι ο Καποδίστριας ήρθε μόνος του, μόνο με τον γραμματέα του και χωρίς στρατό στην Ελλάδα. Ότι όχι ο Καποδίστριας, αλλά η ίδια η Βολή ανέστειλε το Σύνταγμα της Τρισίνας και πολλά άλλα. Μας έχουν μείνει όμως κάποια ερωτήματα ακόμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Νικόλαο Καζή που είχε και σήμερα την καλοσύνη να έρθει στην εκπομπή μας. Καλώς ορίσατε, κύριε Καζή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και εσάς και το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας. Κύριε Καζή, ήδη μας έχετε διευρύνει πολύ τον ορίζοντά μας σχετικά με το δημοκρατικό φρόνημα του Καποδίστρια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με το Σύνταγμα. Πώς ήταν η στάση του Καποδίστρια έναντι του Συντάγματος? Μπορούμε να πούμε μερικά λόγια για το Σύνταγμα? Ήθελε τελικά Σύνταγμα ο Καποδίστριας ή όχι? Ναι, μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, διότι υπάρχει συσκότηση μεγάλη για το συγκεκριμένο θέμα. Αφορμή για τις κατηγορίες που προσάπτουν στον Καποδίστρια είναι ένας διάλογος που είχε κάνει με τον Άγγλο πλοίαρχο Λάγκενς επί της φρεγάτας Μαδαγασκάρη. Ο διάλογος αυτό ήταν πάνω στον τρόπο με τον οποίο έβλεπε το Σύνταγμα ο Καποδίστριας. Θα προσπαθήσω να πω αυτό το διάλογο στην ελληνική, ώστε να μην είναι κουραστικό για τους ακροατές. Ο Καποδίστριας αναφέρει στο διάλογο αυτόν ότι ερχόμενος να κυβερνήσει στην Ελλάδα, βρήκε ένα σκάφος το οποίο ήταν σε ώρα τρικυμίας και ο σκοπός του ήταν να το φέρει στο λιμάνι της Σωτηρίας. Ο σκοπός του ήταν να πράξω το καθήκον μου, όπως λέει και ο ίδιος, και να σώσω το πλοίο και όχι να το καταστρέψω. Πολύ ωραίο παράδειγμα δίνει, δηλαδή ακριβώς της κατάστασης της χώρας. Της κατάστασης που υπήρχε. Mm-hmm. Παρομοιάζει λοιπόν τον ελληνικό λαό και λέει ότι αν δώσω στο βρέφος αυτό, δείχνοντας τον γιο του πλοιάρχου, ο οποίος ήταν 8 ετών, ένα ξηράφι για να το χρησιμοποιήσει, ώστε να ξυριστεί, ας πούμε, ή να το χρησιμοποιήσει για κάποιο λόγο, τότε θα κόψει το λαιμό του. Αυτό συμβαίνει και με τους λαούς οι οποίοι είναι αμαθείς και στα χέρια τους το Σύνταγμα μοιάζει με ένα ξηράφι, όπου για να χρησιμοποιηθεί σωστά οι χείρες των Ελλήνων δεν έχουν γυμναστεί σε αυτό. Ο Άγγλος πλοίαρχος του ανταπαντά και του έλεγε μήπως θα έπρεπε να δώσει το ξηράφι στο παιδί και να τον βλέπει προσεκτικά την ώρα που ξυρίζεται.
Και ανταπαντάει ο Καποδίστριας και του λέει ότι, κύριε Πλοίαρχε, του λέει, εάν γίνει αυτό θα με χλεβάσει ολόκληρη η Ευρώπη που παρέδωσα σε ένα βρέφος, ένα ξηράφι. Εγώ χρωστώ να ξηρίζω με ενώπιον του βρέφους και αυτό να μάθει πώς να μεταχειρίζεται το ξηράφι για να μην κοπεί. Έτσι. Το ζήτημα είναι γιατί όμως ο Καποδίστριας ονομάζει το Σύνταγμα ξηράφι και γιατί θα ήταν επικίνδυνο χωρίς το σωστό χειρισμό για τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, γιατί ενώ εμείς έχουμε μάθει ότι το Σύνταγμα είναι κάτι καλό και που θα βοηθάει και θα προασπίσει τις ελευθερίες του λαού. Στη συγκεκριμένη όμως εποχή οι αντίπαλοι του Καποδίστρια ζητούσαν Σύνταγμα όχι για να διασφαλίσουν ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες, αλλά για να εμποδίσουν την κατοχύρωση της καθολικής ψήφου των Ελλήνων. Ζητούσαν δηλαδή Σύνταγμα για να εξουσιάσουν νομίμως και ισοβίως τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό ο Καποδίστρας θεωρεί την εφαρμογή ενός τέτοιου συντάγματος, χωρίς δηλαδή τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αυτοκτονία του ελληνικού λαού. Ο Καποδίστριας προϋπόθεση για να πετύχει στην εφαρμογή του συντάγματος για τον Καποδίστρια είναι η ύπαρξη ιδιοκτησίας των Ελλήνων, το οποίο το αναφέρει και στο Λεοπόλδο, υποψήφιο βασιλιά των Ελλήνων, όταν του γράφει ότι επιθυμώ να σας παραδώσω τους Έλληνες ως λογικά όντα ελευθέρους με το ένδυμα της ιδιοκτησίας. Και πάει το ελευθέρως ακριβώς σε αυτή την οικονομική ανεξαρτησία, βέβαια. Οικονομική ανεξαρτησία. Και να κάνουμε μια παρένθεση εδώ πέρα για να δούμε τι ακριβώς γινόταν με την ιδιοκτησία. Έχοντας αποχωρήσει οι Τούρκοι κατά ένα μεγάλο μέρος, έχοντας αφήσει πάρα πολλά εδάφη, οι πρόκριτοι και οι κοτσαμπάσιδες ήλεγχαν μεγάλες εκτάσεις, ενώ ο λαός ήταν ακτίμονας και δούλευε σε αυτούς υπό δύσκολες συνθήκες. Ακόμα και τα καλύβια που ζούσαν δεν τους ανήκαν. Όλα αυτά λοιπόν θα ήταν σαν αποτέλεσμα εάν όλος ο λαός αυτός ψήφιζε, θα ψήφιζε τον εκπρόσωπο που ήθελε ο Κοτσαμπάσης, εάν δεν ήταν και ο ίδιος. Διότι όταν όλοι δουλεύουν σε έναν άρχοντα, ποιον θα ψηφίσουνε? Τον άρχοντα. Ο ίδιος ο Καποδίστριας έγραφε ότι όσοι των Ελλήνων πολιτών δεν έχουν ιδιοκτησία, ο νόμος δια του οποίου θέλουν δυνηθεί να ενεργώσει το δικαίωμα της ψήφου, δεν θέλει είστε πλέον επικίνδυνος απάτη. Πράγματι επικίνδυνη απάτη θα ήταν, διότι ο ακτίμονος ο δουλοπάρικος που εξαρτάται αποκλειστικά από τον Κοτσαμπάση, αυτόν και θα ψήφιζε. Υπήρχε δηλαδή ένα δίλημα ακριβώς εκείνη την εποχή. Ή να είναι ψηφοφόροι όλοι οι Έλληνες, ή ψηφοφόροι να ήταν οι Έλληνες που είχαν ατομική ιδιοκτησία μόνο. Ένα μικρός αριθμός δηλαδή. Ο Καποδίστριας για να μπορέσει να προχωρήσει και να πραγματικά να δώσει την ελευθερία στον ελληνικό λαό, προτείνει όλοι οι Έλληνες να είναι ψηφοφόροι, αφού όλοι θα έχουν ατομική ιδιοκτησία. Και αυτό δεν άρεσε στους Κοτσαμπάσιδες. Ναι, και για να το πετύχει αυτό ζήτησε την έγκριση της γερουσίας ώστε να διανύμει στους ακτίμονες εθνική γη. Έγραφε μάλιστα, η κυβέρνηση θέλει δυνηθεί να δώσει σε όλους τους ακτίμονες των επαρχιών κατοίκους μερικά στρέμματα γης. Τούτου γενομένου θέλουσι να απολαύσει το δικαίωμα της ψηφοφορίας. Αν όμως εισαχθεί σύνταγμα πριν ταύτα εκτελεστώσιν, εις ατομικά μόνο συμφέροντα, θέλει χρησιμεύσει και το κράτος του ισχυρωτέρου θέλει στηρίξει στην αμάθεια και αποκτήνωση του πλήθους. Και προτείνει προς τη γερουσία το 1830 ψήφισμα για τη διανομή των γεών και των εθνικών κτημάτων. Η προσπάθειά του αυτή είχε ξεκινήσει νωρίτερα με σύσταση της Επιτροπής για να καταγράψει τα εθνικά κτήματα και γι' αυτό τότε είχε δημιουργηθεί και το πρώτο κτηματολόγιο. Η προσπάθεια όμως αυτή τορπιλίστηκε από την ίδια την Επιτροπή για να μην προχωρήσει, γιατί η γερουσία δεν ήθελε τη διανομή των γεών. Ενώ αγωνίστηκε να καταστήσει γεωκτήμονες όλους τους Έλληνες, η γερουσία κολλησιεργούσε, γιατί ελεγχόταν από τους Κοτσαμπάσιδες. Βέβαια. Αυτοί θέλανε μετά να αποκτήσουν αυτή τις γέες αυτές ή πώς? Γιατί θα μπορούσαν να τις αγοράσουν και να έρθουν στην κατοχή τους. Έτσι θα δημιουργούσαν, θα είχαν τεράστιες εκτάσεις δικές τους. Όλος ο πληθυσμός θα δούλευε ως κολλήγοι και δουλοπάρικες αυτούς. Οπότε
δεν θα υπήρχε, δεν θα μπορούσε τίποτα να διαταράξει την κυριαρχία τους. Πολύ ωραία και συστηματικά. Διότι όταν όμως ο κάθε Έλληνας όμως είχε τη δική του γη, το δικό του σπίτι, θα ήταν εν δυνάμει ανεξάρτητος. Βεβαίως. Θα είχε τη, δικά του, τη δική του καλλιέργεια. Ναι, πολύ ουσιαστικό στοιχείο οπωσδήποτε και εξηγεί πράγματι, δηλαδή έτσι καταλαβαίνει κανείς γιατί δεν ήθελε σύνταγμα με τις προϋποθέσεις που θέσανε οι... Ούτε ένα σύνταγμα ολιγαρχών, ούτε ένα σύνταγμα που ο κόσμος να μην είχε τη δυνατότητα να μπορεί να ψηφίσει. Βεβαίως, ναι. Δυστυχώς το ζήτημα της διανομής της γης στους ακτήμονες δεν τελεσφόρησε γιατί ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε. Το μόνο που πρόλαβε να κατοχυρώσει ήταν με ψήφισμα τον Αύγουστο του 1830 την κυριότητα των κολύγων επί των καλυβών που έμεναν και των εδαφών που καλλιεργούσαν, ώστε να μην τους τα πάρουν και αυτά. Το διάταγμα μάλιστα γράφει «Απερί όνο λόγος καλύβε ή οικίε τα ερείπια και το έδαφος επί το οποίο υπήρχουν ή υπάρχουσιν οι καλύβες αυτές ή τα ερείπια των λογίζονται η διοκτησία των γεωργών, οι οποίοι κατόκουν σε αυτές και πρώτης επαναστάσεως είναι ο κληρονόμων αυτών». Μπόρεσε δηλαδή έστω να διασώσει μια ελάχιστη ατομική ιδιοκτησία. Και αυτό πολύ σημαντικό. Έστω δηλαδή αυτό. Ναι, ναι. Αλλά σίγουρα αν δεν είχε δολοφονηθεί θα υπήρξε η αναδιανομή των γεών στους ακτήμονες. Θα το είχε επιβάλει δηλαδή στην ίδια. Ναι. Θα το είχε προχωρήσει. Ναι, όπως είπατε. Ναι. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Αγαπητοί ακροατές, είστε συνδεδεμένοι με την Πυραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους των FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602 βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλο που δέχεται από την Δευτέρα ως την Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα τις τυχόν απορίες ή παρατηρήσεις σας σχετικά με την εκπομπή. Έχουμε σήμερα αποσκεκριμένο στην εκπομπή μας τον κύριο Νικόλαο Καζή, ο οποίος ήδη μας έχει κάνει μια ουσιαστική αναφορά στο σύνταγμα, αν τελικά ήθελε ο Καποδίστριας σύνταγμα, και είδαμε ότι πραγματικά ήθελε, αλλά με την προϋπόθεση οι ψηφοφόροι να είναι ανεξάρτητοι, να έχουν δηλαδή την δική τους ιδιοκτησία και να μην είναι εξαρτημένοι από τους κοτσαμπάσιτες και έτσι να αναγκάζονται να ψηφίσουν κάτι που θέλουν εκείνοι που ασκούν την κυριαρχία επάνω τους. Θα θέλουμε τώρα να συνεχίσουμε με ένα άλλο βασικό ερώτημα που έχουμε ακόμα. Μπορούμε να πούμε ποιος κατά την άποψή σας, κύριε Καζή, είναι ο σκοπός αυτής της επίθεσης που δέχεται ο Ιωάννης Καποδίστριας
από την Επιτροπή Ελλάδα 2021. Θέλει, όπως δηλώνει η ίδια, να υπηρετήσει την ιστορική αλήθεια? Τι δεν θέλουν και τι δεν μπορούν να καταλάβουν στην Επιτροπή αυτή για το πρόσωπο του κυβερνήτη? Πολύ ωραία. Θα προσπαθήσω να κάνω μια προσέγγιση του ερωτήματος, ξεκινώντας από κάποια στοιχεία τα οποία έχω μαζέψει. Καταρχήν, η Επιτροπή 2021 προωθεί και πρεσβεύει τον Κοραή ως το σωστό πρότυπο και όχι τον Καποδίστρια. Τον Κοραή, για τον οποίο θυμίζουμε στους ακροατές ότι είναι ο ηθικός, θεωρείται ο ηθικός αυτούργος της δολοφονίας του Καποδίστρια. Ο Κοραής ήθελε το ελληνικό σύνταγμα να το συντάξουν Γάλλοι και γενικά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να διδάσκουν Γάλλοι εκπαιδευτικοί. Πρέσβευε και πίστευε την υποταγή και ήθελε την υποταγή των Ελλήνων και την αφομοίωσή τους τελικά από τους Γάλλους. Αυτά πρέσβευε ο Καποδίστριας, αυτά πρέσβευε ο Κοραής, τα οποία τα έγραφε, τα διακήρυτε. Στην ουσία ήταν ένας Γάλλος πράκτορας, γιατί από ό,τι έχει φανεί και από τη βιογραφία του, αμοιβόταν αδρά για τις υπηρεσίες του αυτές από το γαλλικό κράτος, δεν το έκανε δωρεάν. Βέβαια, είχε και πολύ μεγάλη ιδέα, δηλαδή για το φωτισμένο έθνος, βέβαια, των Γάλλων, δηλαδή, όπως ναι, οπότε ναι. Είναι ένα σε προηγούμενες εκπομπές είχαμε μιλήσει και για τη δράση του Φρυδερίκου Θύρσιου, του Γερμανού πράκτορα που προσπάθησε να αποδομήσει τον Καποδίστρια. Υπάρχουν επιστολές που φανερώνουν ότι μεταξύ Κοραή και Θύρσιου υπήρχε συνεργασία. Στην αρχή, βέβαια, ο Κοραής ήταν διστακτικός, γράφοντας ότι με κακοφαίνεται πολύ, δεν ήθελα να ανακατώνονται ξένοι στις υποθέσεις μας, αλλά να μας αφήσουν να τα σαυτουργούμεν στραβά κουτσά εμείς αυτοί, όσο κάμαμεν έως τώρα. Βέβαια και ο Κοραής φέρθηκε σαν ξένος τελικά, αφού ήταν και εκείνος πράκτορας των Γάλλων. Ναι, ναι. Αλλά η στάση του αυτή, η διστακτική και κριτική, κατόπιν μετατρέπεται σε ένθερμη και χειροκροτεί την ανάμειξη του Θύρσου στα ελληνικά πράγματα και την περιμένει και τη χειροκροτεί μάλιστα. Οι δύο αυτοί πράκτορες στην ουσία Γαλλίας και Γερμανίας τα βρίσκουν μεταξύ τους, εφόσον ο κοινός σκοπός από ό,τι φαίνεται ήταν να χτυπηθεί ο Καποδίστριας. Ο Θύρσιος μάλιστα λίγους μήνες πριν το θάνατο του Κοραή εισηγείται στην αντιβασιλεία οι διδάσκοντες του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου να είναι κοραϊστές. Προτείνει μάλιστα στην αντιβασιλεία να προσκαλέσει τον Κοραή στην Ελλάδα με αμοιβή 9.000 φράγκα ως αναγνώριση της μεγάλης φιλολογικής και πολιτικής του προσφοράς στην Ελλάδα. Αυτές τις θέσεις λοιπόν του Γάλλου πράκτορα Κοραή και του Γερμανού πράκτορα Θύρσιου υιοθετεί η Επιτροπή 2021. Και προκύπτει το ερώτημα, γιατί υιοθετεί αυτές τις θέσεις και όχι κάποιες άλλες? Πάλι αναζητώντας τα αίτια και ψάχνοντας για στοιχεία, βλέπουμε ότι η Επιτροπή θαυμάζει τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο ως το σημαντικότερο φορέα των φιλελεύθερων ιδεών κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, όπως γράφει. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν ένας από τους βασικούς αντιπολιτευόμενους του Ιάννη Καποδίστρα και κατήγορος του κυβερνήτη ότι δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα. Ναι, αλλά πώς μπορούσε να το ισχυριστεί από τη στιγμή που η Βουλή, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, είχε ήδη αναστείλει το Σύνταγμα. Αναστείλει το Σύνταγμα. Ναι. Και φανταστείτε ότι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα της ελληνικής ιστορίας, τον οποίο η Επιτροπή θαυμάζει, και γράφει χαρακτηριστικά ο Νικόλος Πηλιάδης ότι πρωτέτειος ούτως όλων των δυστυχιών των Ελλήνων που εδίδαξε τους παρασίτους να ψεύδονται και να υποστηρίζουν ενώπιον όλου του κόσμου εν μέση μέρα ότι είναι μαύρη νίξ. Ναι, δηλαδή με τέτοια λόγια δεν έχει απευθυνθεί για άλλον Έλληνα πολιτικό και αυτόν τον άνθρωπο, τον τόσο αμφιλεγόμενο, εξυμνεί η Επιτροπή 2021.
Αργότερα, όταν ήταν οι Βαβαροί στην εξουσία, σε αλληλογραφία του Σπυρίδωνα Νοστρικού με τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, το 1837, ο Σπυρίδωνας Τρικούπης ελέγχει το Μαυροκορδάτο για την άρνησή του να υποστηρίξει την εφαρμογή του συντάγματος, θέτοντας ένα σωρό όρους και προϋποθέσεις, υποστηρίζοντας ότι η πραγματοποίηση του συντάγματος μπορεί να αναβληθεί για τα επόμενα έτη. Και του γράφει χαρακτηριστικά: «Αν εις τα 1831 νόμιζες τους Έλληνας αξίους εις άμεσην ενέργεια συντάγματος και έλαβες περί αυτού τούτου και τα όπλα ισχύραν σου, εγώ δεν τα έλαβα, πώς γίνεται μετά 6 χρόνους να νομίζεις ότι δεν είναι πλέον ικανόν?» Αυτό είναι πραγματικά απολύτως άξιο. Ναι. Αλλά αναλόγως πώς τους βόλευε η κατάσταση. Φαίνεται το ήθος δηλαδή του ανθρώπου. Του ανθρώπου και πώς τους βόλευαν η κατάσταση. Και αυτό ακριβώς, ότι η Επιτροπή και οι ομοδιάτιστες θέλουν να αποδομήσουν τον Καποδίστρια, γιατί όπως το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ο Καποδίστριας αναδεικνύεται ως το ιδανικό πρότυπο του πολιτικού. Αν αυτό παγιωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τότε αρκετοί θα έχουν πρόβλημα, διότι ο λαός θα αρχίζει να ανακαλύπτει το ήθος και την προσωπικότητα του ιδανικού αυτού πολιτικού. Ο λαός θα ανακαλύψει ότι ο Άνης Καποδίστριας ήταν γνήσιο τέκνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σε αυτήν την πίστη του στερέωσε όλη του την ζωή και την πολιτική του στα διαδρομία. Αυτό και μόνο τους τρομάζει και δεν θέλουν ούτε να ακούγεται ούτε να ανακαλυφθεί. Βέβαια, η συγκεκριμένη επιτροπή δεν θέλει να αποδομήσει μόνο το πρόσωπο του Καποδίστρια, αλλά στην πραγματικότητα να διαστρεβλώσει όλη την ελληνική ιστορία της περίοδου αυτής. Τελευταίο παράδειγμα ήταν ιστορικός καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μαρία Ευθυμίου, μέλος της Επιτροπής, η οποία διαμαρτυρήθηκε και παρετήθηκε, κατηγορώντας την Επιτροπή για τις ενιστόρητες θέσεις που υιοθετεί. Μάλιστα. Η κυρία Ευθυμίου κατηγόρησε την Επιτροπή ότι οι αναρτήσεις μελών της Επιτροπής προσβάλλουν ευθέως τη μνήμη των αγωνιστών του 1821, η τάση ουδετεροπατρίας που διακατέχει τον εορτασμό δεν νοείται να εορτάζεται η γέννηση ενός έθνους χωρίς να υπάρχει σημαία του στο επίσημο έμβλημά του. Καταγγέλει την Επιτροπή ότι επιδιώκει τον αποχρωματισμό της ελληνικής ιστορίας και δηλώνει το γεγονός ότι οι εισηγήσεις της κατά κανόνα γραπτές για τη φυσιογνωμία του εορτασμού απερίπτωτο μετά επένων. Και θέλω να διευκρινίσω ότι μιλάμε για μια ιστορικό η οποία η ίδια στις συνεντεύξεις της δηλώνει άθρησκη, δηλώνει ότι δεν παραδέχεται την ύπαρξη του κρυφού σχολιού, ούτε και την επίσημη έναρξη της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα κατά την 25η Μαρτίου. Δηλαδή, φανταστείτε μια τέτοια ιστορικός με τέτοιες ιδέες να κατηγορεί την Επιτροπή για αποχρωματισμό της ελληνικής ιστορίας. Ναι. Πραγματικά, ναι. Είναι. Δηλαδή, μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα στην Επιτροπή. Αλλά στην ουσία η Επιτροπή αυτή δεν έχει συσταθεί για να προετοιμάσει τους εορτασμούς από τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά για να λιώσει την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Yeah. Και τη μεγαλύτερη ευθύνη δεν φέρει για μένα η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Αγγελοπούλου, αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την επέλεξε για τη θέση αυτή, ενώ γνώριζε την κυρία αυτή. Yeah, εννοείται ότι έχει μια συγκεκριμένη σαφή εικόνα δηλαδή, για το πρόσωπό της. Ναι. Ναι. Και αυτό δείχνει με την κυρία Ευθυμίου, δείχνει πολύ καθαρά πως ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει ένα σεβασμό, έναν ουσιαστικό σεβασμό προς τον εαυτό του δηλαδή, δεν μπορεί να συνεργαστεί σε μια τέτοια προσπάθεια με παραποίηση της ιστορίας ουσιαστικά. Της ιστορίας, ναι. Κύριε Καζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ήταν πολύτιμη πραγματικά η παρουσία σας στην εκπομπή και θέλουμε και να την κλείσουμε εδώ. Αγαπητοί ακροατές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και ευχαριστώ και τον Άγγλο Παπά για την φροντίδα του ήχου και την Φίβη Κωνσταντέλου που στο τηλεφωνικό μας κέντρο δέχεται τις παρατηρήσεις σας. Χαίρετε. Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.